Φέτος πρωτόγνωρο αυτό για τους αγρότες εδώ της περιοχής μας. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα όσο αφορά την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Και συγκεκριμένα εδώ στα τενάγη των Φιλίππων, αυτόν τον περίφημο κάμπο που σπέρνονται κάθε χρόνο καλαμπόκια δημητριακά, φέτος αντιμετωπίζουμε όλοι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής σημαντικό πρόβλημα με τα καλαμπόκια, με μια μερίδα σπορομερίδας, μιας εταιρείας, και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Όπως θα δείτε και εσείς εδώ που σας έχουμε φέρει ακριβώς το πρόβλημα είναι έντονο και πρόκειται φέτος περί μεγάλης καταστροφής των αγροτών, διότι έχουμε σπείρει, έχουμε κάνει τεράστια έξοδα, έχουμε ρίξει λιπάσματα, σπόρους, φάρμακα και δυστυχώς βλέπουμε ότι η εισοδιά μας για φέτος θα είναι μηδενική. Το πρόβλημα είναι έντονο σε όλη την περιοχή, οι αγρότες από παντού στην περιοχή των Φιλίππων διαμαρτύρονται. Εμείς σαν αγροτικός σύλλογος Καλαμόνος έχουμε στείλει έγγραφο στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Διευθυντή τον κύριο Ιώβη, προς τιμή του αυθημερών ήρθε εδώ και είδε ο ίδιος αυτή τη μεγάλη καταστροφή που σήμερα υπάρχει στα τενάγη Φιλίππων. Πείτε μας λίγο πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο δέντρο, να πούμε, στέλεχος, έτσι. Και δεν υπάρχει καρπός. Και δεν υπάρχει καθόλου καρπός. Τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιον λόγο, τι φταίει, ο σπόρος. Τα αίτια αυτής της που μπορούμε να πούμε, δηλαδή που προκάλεσε αυτό ότι την ακαρπία, εμείς σαν αγρότες δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε. Αλλά απευθυνθήκαμε στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Φυτοπροστασία, έτσι, αυτοί θα μας δώσουν την απάντηση, διότι αυτό που έγινε φέτος δεν έχει ξαναγίνει. Για παράδειγμα, να δούμε εδώ τα στελέχη. Να δούμε τα στελέχη. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι ακαρπία υπάρχει. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό ακαρπία. Ναι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ ακαρπία. Εδώ το στέλεχος ολόκληρο χωρίς να υπάρχει καλαμπόκι. Αυτό εδώ τώρα έπρεπε σε αυτή την κατάσταση που είναι, έπρεπε να έχει καλαμπόκι. Για κοιτάξτε τώρα, θα μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στα 10 καλαμπόκια, κοιτάξτε τι καλαμπόκι έχει δώσει. Άρα έπρεπε όλα τα καλαμπόκια, αυτά τα 10 στελέχη που μετρήσαμε, έπρεπε να έχουν αυτό το καλαμπόκι. Πόσα καλαμπόκια βγάζει ο στέλεχος κανονικά? Ένα καλαμπόκι, αυτό εδώ το καλαμπόκι. Και βλέπουμε 10 καλαμποκές, 10 καλαμποκές να έχει μόνο ένα καλαμπόκι. Δηλαδή η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Άμα μπούμε μέσα και δούμε τώρα μέσα, κοιτάξτε από πίσω μου ακριβώς το τι συμβαίνει. Πάλι τα ίδια, η καλαμποκιά έχει βγάλει, για να δούνε, έχει βγάλει το καλαμπόκι, έτσι, είναι αυτό εδώ, και κοιτάξτε τώρα μέσα τι υπάρχει. Έχει σαπίσει μέσα, κοιτάξτε, έχει σαπίσει μέσα το καλαμπόκι, δυστυχώς, και δεν έχει δώσει καρπό. Δεν έχει μεγαλώσει, δεν έχει. Κοιτάξτε, δεν έχει δώσει τίποτα. Αυτό εδώ τώρα που βλέπουμε εδώ συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα όσον αφορά στην καλλιέργεια δημητριακών, μιας μερίδας σπόρων και μιας μερίδας εταιρείας. Έτσι, εμείς καλούμε το Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης να υπερασπίσει τους αγρότες αυτόν τον αγώνα που θα κάνουμε για να δικαιωθούμε, διότι τα χρόνια που έρχονται είναι πολύ δύσκολα, οι τιμές στο κόστος έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και δυστυχώς όλες οι ελπίδες μας για την παραγωγή μας φέτος είναι μηδενικές. Οι καταστροφές τις βλέπουμε, έρχονται και ανησυχούμε, και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε, κάνουμε έκκληση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης να μας δώσουν τα πραγματικά αίτια αυτής της ασθένειας που προκάλεσαν την ακαρπία στα καλαμπόκια, διότι εμείς σαν αγρότες θα ζητήσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν μπορεί να κάνουμε ένα κόστος 200 ευρώ το στρέμμα, να σπείρουμε χιλιάδες στρέμματα, να έρχεται η χρονική περίοδος για να μπορέσουμε να πάρουμε τους καρπούς μας, δηλαδή να αλωνίσουμε, και στο τέλος να παίρνουμε μόνο κοτσάνια. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Καταρχήν να πούμε, πέρσι είχατε ξαναβάλει πέρσι καλαμπόκια. Ακριβώς, κοιτάξτε ένα ακριβώς το ίδιο εδώ που έχουμε κόψει, έτσι. Έχει σαπίσει, δεν έχει δώσει τίποτα μέσα. Αυτό δεν είναι από ασθένεια. Εμείς χρόνια τώρα, 50 χρόνια καλλιεργούμε εδώ. Πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει πρώτη φορά. Κατά το παρελθόν έχει δημιουργηθεί ξανά
και οι εταιρείες, αυτή η εταιρεία συγκεκριμένη και κάθε εταιρεία έχει αποζημιώσει τους αγρότες. Τώρα δικαιούς τα αποζημίωση, τα πάντα αποζημίωση. Με αυτόν τον αγώνα θα κάνουμε. Γι' αυτό καλούμε τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι, το κράτος, να μας προστατέψει εμάς τους αγρότες επιτέλους. Ας δώσει την πραγματική αιτία, διότι αυτό δεν είναι από φυσικό αίτιο αυτή η ακαρπία. Αυτό συμβαίνει να είναι από το γεννητικό του υλικό, πιστεύω εγώ, έτσι. Διότι βλέπουμε. Το χώμα. Δεν φταίει το χώμα και κοιτάξτε ποιο είναι το παράδοξο. Υπάρχουν τώρα και άλλα χωράφια, δεξιά και αριστερά, τα οποία έχουν σπαρθεί με διαφορετικούς σπόρους. Εκείνα βγάλαν κανονικά, δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Άρα, όπου υπάρχουν τέτοια χωράφια μέσα στα τενάγη των Φιλίππων, λες και τα έχεις κάνει φράχτη. Είναι καθαρά μόνο αυτός ο σπόρος, αυτή η σπορομερίδα αυτής της εταιρείας. Και οι καταστροφές είναι ολοκληρωτικές σε ολόκληρο το κάμπο των τενάγη Φιλίππων. Να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς. Εσείς συγκεκριμένα πόσα χρήματα έχετε δει τώρα μέσα? Εγώ τώρα με αυτές τις καταστροφές που γίνονται και βλέπω ότι φέτος δεν θα εισπράξω τίποτα, διότι βλέπετε εδώ μετρήσαμε στα 10 καλαμπόκια ένα καλαμπόκι, πέρα από ότι περίμενα κάποιο κέρδος να επιζήσω την οικογένειά μου, εδώ βλέπω ότι θα χρεωθώ και θα μείνω καταχρεωμένος 10-15 χιλιάδες ευρώ μέσα από τα έξοδα που έκανα όσον αφορά την καλλιέργεια. Δεν πάγεται το ότι του χρόνου δεν θα μπορέσετε να ξανασπείρετε. Μα δεν θα μπορέσουμε να ξανασπείρουμε όλοι οι μισοί αγρότες. Και αν τα δεδομένα που λένε το καλαμπόκι ότι φέτος εμείς δεν ευελπιστούμε να έχει χαμηλές τιμές, θα μείνουν όλο άσπαρτα. Και μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στο πιο έφορο κάμπο της Ευρώπης. Το καλύτερο χώμα. Στα τενάγη Φιλίππων, έτσι, που πρόσφατα ακούσαμε και τον υφυπουργό ενέργειας, τον κύριο Παπαθανασίου, που είπε ότι τα τενάγη Φιλίππων θα δοθούν σε ιδιώτες για χρήση όσον αφορά τη ΔΕΗ. Και εδώ είναι η ένστασή μας. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα στην καρδιά του κάμπου, όταν λέμε καρδιά του κάμπου, σε ένα ευλογημένο μέρος, όπου παίρνεις το σπυρί, το βάζεις τον Απρίλιο, το Μάρτιο, και έρχεσαι τον Οκτώβριο και παίρνεις παραγωγή. Δεν υπάρχει τέτοιος κάμπος δηλαδή. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι ξανά βλέπουμε το θέμα ανακοινήθηκε από την κυβέρνηση και καλούμε εδώ όλους τους αγρότες και ειδικά αυτούς οι οποίοι είναι ο πρώτος στόχος, είναι η Αγία Παρασκευή, το Νεροφράχτη και η Μαυρολεύκη. Επαγρύπνηση των αγροτών και επιτέλους να ξυπνήσουν οι συνάδελφοι αγρότες που είναι στη Μαυρολεύκη, στο Νεροφράχτη και στην Αγία Παρασκευή και να ιδρύσουν τοπική αγωνιστική, έτσι, ομάδα, ώστε να είναι έτοιμοι, γιατί ο αγώνας που θα κάνουμε θα είναι πολύ δύσκολος. Η κυβέρνηση, όπως διαδίδει μέσω του Υφυπουργού, είναι έτοιμη να τα δώσει σε ιδιώτες. Άρα θέλει επαγρύπνηση, όχι να καθίσουμε στον καναπέ, διότι αυτός ο έφορος κάμπος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα και εξυπηρετεί όλους τους αγρότες και με 10 στρέμματα τον αγρότη και με 5 στρέμματα τον εξυπηρετεί, το δίνει ένα εισόδημα για να ζήσει, με τα λεγόμενα της κυβέρνησης και με του υφυπουργού θα δοθεί σε ιδιώτες. Άρα λοιπόν καλό σε επαγρύπνηση όλους τους αγρότες, διότι αν τυχόν πάρουν αυτόν τον έφορο κάμπο σήμερα από την πεδιάδα τη δικιά μας εδώ τα τενάγη Φιλίππων, δυστυχώς όλοι οι αγρότες θα γίνουν επέτες, θα γίνουν ζητιάνοι. Και τώρα που έχουν 10 στρέμματα και 15 στρέμματα και μπορούσαν να ζήσουν, τότε θα γίνουν ζητιάνοι οι ίδιοι μέσα στον κλήρο της. Δηλαδή, στο δικαίωμα που έχω εγώ να έχω τη γη σήμερα, θα είμαι ο ίδιος ζητιάνος, γιατί έχω αυτόν τη γη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό όλοι οι αγρότες εμείς, ειδικά είπα, να ξυπνήσουν οι αγρότες Αγίας Παρασκευής, Νεροφράχτη, Μαυρολεύκη, να ιδρυθεί ομάδα αγωνιστική ενάντια στους λιγνίτες και όλοι οι αγρότες εμείς να συμπαρασταθούμε, ώστε αυτή η ιδέα της κυβέρνησης να δώσει σε ιδιώτες τα τενάγια αυτά του Στίφρυσα των Φιλίππων να την ξαναπάρει πίσω. Κύριε Γραμματικόπουλε, κλείνοντας, να μας πείτε λίγο πόσα στρέμματα έχουν χρησιμοποιήσει συνολικά αυτό το σπόρο. Αυτό το σπόρο που έχουν σπαρθεί είναι το 1 τρίτο περίπου των τεναγών των Φιλίππων. Μιλάμε 4-5 χιλιάδες στρέμματα. Η καταστροφή, καταλαβαίνετε, είναι ολοκληρωτική. Γι' αυτό η σοβαρότητα, αυτό που πρέπει εμείς και ζητούμε και απαιτούμε οι αγρότες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει, γιατί έχει τα στοιχεία αυτή. Μπορεί, ήρθανε προς τιμή τους, ο Διευθυντής αμέσως πήρανε δείγματα να μας δώσουν την πραγματική αιτία των γεγονότων.